Πάμε να δείξουμε πώς έκανα το γνωστό φινικά. Ορίστε. Με τα ακριλικά χρώματα, τέμπερα, αλλιώς. Είναι αυτό εδώ. Το έχω πάρει από το βιβλίο Πολύο και χρειάστηκα το γαλάζιο χρώμα, πορτοκαλί, κίτρινο και μοβ. Αυτό εδώ το πινελάκι. Ναι. Έχω βάψει μια nude βάση το δειγματολογιό μου. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Το βούτυξα για λίγο στο νερό, το σκούπισε. Πάω και παίρνω γαλάζιο. Και έρχομαι από πάνω και τον μπονάρω. Έτσι, γιατί πήρα ποσότητα. Αυτό. Σκουπίζω καλά το πινελάκι, το βουτάω μέσα στο νερό, το καθαρίζω, ξανασκουπίζω. Αυτό στεγνώνει μόνο του το υλικό μας. Το βουτάω για λίγο μέσα στο πορτοκαλί και ταμπονάρω πάλι από πάνω το χρώμα. Κάθε φορά θα βγαίνει διαφορετικό, διότι αναλόγως το που θα πατήσει. Σκουπίζω, καθαρίζω, σουγκαρίζω. Λοιπόν, πάω στο κίτρινο, συνεχίζω από πάνω με κίτρινο. Ορίστε. Και τέλος πάνω, πάω στο μοβ. Σκοτεινιάζω λίγο στην ουσία. Άριστα. Σβήνω και όλα στα χρώματα, δηλαδή αν θέλω να τονίσω λίγο κίτρινο, πιο αραιό το πινελάκι μου, έρχομαι εδώ στην ένωση και τα μπονάρω κι άλλο. Ωραία. Εδώ μπορεί να θέλω να του δώσω μια πιο σκούρα εκδοχή, ακουμπάω λίγο μοβ και πάω από κάτω με το μοβ. Ορίστε. Και είναι αυτό εδώ. Περιμένουμε ένα τσακ για να μπορέσει να στεγνώσει λίγα λεπτάκια. Με το που στεγνώσει βάζουμε top coat, πολυμερίζουμε, το βγάζουμε. Έχω έτοιμο ένα παρόμοιο που έκανα πιο πριν και είναι αυτό εδώ. Θα χρειαστούμε ένα μαρκαδόρο ανεξίτηλο. Με αυτός εδώ, με αυτή εδώ τη μύτη, ορίστε, και εδώ τώρα πως θα φαίνεται πιο καθαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το φοινικά μας. Ξεκινάμε από κάτω, αυτό εδώ, μισό λεπτό να το φέρω και λίγο πιο στην ευθεία. Κάπου εδώ τερματίζει με λίγα λόγια φοίνικα, σας αναγέρνει. Κάνουμε μία μπελίτσα περίπου, ωραία. Και πάμε για τα φυλλαράκια του. Ένα. Δύο. Τρία. Προσπαθώ να τα δείξω όσο μπορώ τέλεια, γιατί όταν κρατάς και την κάμερα δεν γίνεται τόσο καλά. Εδώ φιξάρουμε λίγο παραπάνω τη ρίζα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε 2-3 βουναλάκια σαν σκιά. Εδώ μπορούμε να κάνουμε
τάχα μου τα πουλάκια, αυτά που ζωγραφίζουμε όταν ήμασταν παιδάκια, ό,τι φεύγουνε. Και για να βγει πιο ωραίο το φύλλο μας, θα πάρουμε, που πήγε, το έχασα, να το βρήκα. Το μαγικό λεπτό πινελάκι, το οποίο το έχω μαδίσει και το έχω φτάσει εδώ που το έχω φτάσει. Παίρνουμε μία σταγόνα μαύρο ημιμόνιμο, το βάζουμε στο κέντρο, ωραία, και αρχίζουμε και τραβάμε πάλι τις γραμμές, έτσι, πάνω από αυτές που έχουμε τραβήξει με το μαύρο μαρκαδόρο στην ουσία. Για κάποιο λόγο εδώ μας βγήκε λίγο χοντροκομμένο, δεν πειράζει. Γιατί δεν το βλέπω κιόλας. Ωραία. Και όπως το έχουμε, μπαπ, τραβάμε μικρές γρατζουνιές στα φύλλα για να φαίνεται ανεμοδαρμένος ο φοίνικας. Και εδώ. Φαίνεται τόσο ωραίος εντωμεταξύ, λόγω του ότι έχει μπει το top coat και έχουν φυλακιστεί μέσα τα υπόλοιπα χρώματα. Ασχέτως από κάποιες ατέλειες που μπορεί να έχω κάνει εγώ τώρα κατά τη διάρκεια του βίντεο, είναι, φαίνεται 3D, να το πω έτσι. Δεν είναι σε μια μεγαλύτερη εκδοχή, τέλος πάντων, ο φοίνικας μας. Θα το αφήσω εδώ. Ωραία. Εδώ είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένας πιο μικρός. Εδώ είναι ο πρώτος μου, ο αγαπημένος μου. Κάθε φορά θα σας βγαίνει κάτι διαφορετικό. Εφόσον τελειώσουμε λοιπόν αυτό, επειδή έχουμε περάσει μημόνιμο από πάνω, θα χρειαστεί να το πολυμερίσουμε. Το πολυμερίζουμε, το βάλα στη λάμπα. Έλα, πάμε, ναι. Ξανακλίνουμε με top coat και είναι έτοιμο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο κλασικός φοίνικας. Και ανακεφαλαιώνω.